Και ξεκινήσαμε τη σημερινή μας ατζέντα με διάστημα και θα την ολοκληρώσουμε με διάστημα. Ναι, λοιπόν, ε, έχουμε τον Αμερικανό αστροφωτογράφο, Μάρκ ναι. Ζόνστον, εντυπωσιακές, όπως βλέπετε, διευθυντές στους Είναι αστροφωτογράφος, είναι πρεσβευτής της NASA για το ηλιακό σύστημα και πρόεδρος της εταιρεία ε, αστρονομία του Φίνιξ. Mm -hmm. Λοιπόν, με ένα τηλεσκόπιο που είχε κοινό, Κατάφερε τέλο Αυγούστου και κατέγραψε από τα το, τελευταία του Αυγούστου τι εντυπωσιακέ αυτέ τι εικόνε που βλέπουμε από τον ήλιο, φαινόμενο του ήλιου. Τι είναι αυτό που βλέπουν, Είναι πλάσμα. Το πλάσμα είναι υπερθερμασμένη ύλη, η οποία λόγω τη θερμότητα αρχίζουν τα, τα ηλεκτρόνια και απομακρύνονται τα άτομα και γίνεται ιονισμένο αέριο. Δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτέ οι στήλε που βλέπουν οι τηλεθεατέ στο θέμα του. Αυτέ οι στήλε πλάσματο έχουν ύψο 160 χιλιόμετρα. Τη τεραστήρων διαστάσεων ναι. και ήταν τα φαινόμενα που δημιουργούνται, δηλαδή αυτέ οι στήλε αλληλεπιδόσαν και με το μαγνητικό πεδίο του ήλιου. Ε, Εκτό από την προσιακά, πούμε, έτσι ε, ήταν παρόν, έκλεισε θέση όπω λένε σε, ένα, σε κοσμικά πυροτεχνήματα ο αστροφωτογράφο και εμεί βλέποντά τα. Ε, μπορούν οι επιστήμονε να μελετήσουν έτσι, φαινόμενα του ήλιου που μα αφορούν όλου, γιατί έχουμε πει και έχουμε δείξει και τι γεωμαγνητικέ καταιγίδε. Αυτή η ύλη που εκτοξεύεται από τον ήλιο φτάνει στη γη και δημιουργεί το σέλα, αλλά προκαλεί και προβλήματα στου δορυφόρου, όπω έχουμε πει, τηλεπικοινωνιακού. Πέφτει το ίντερνετ και πέφτουν και τα, τηλεπι... τα δίκτυα τηλεκτρική ενέργεια. Ακόμη μερικέ εντυπωσιακέ ναι, εικόνε που δεν βλέπουμε συχνά, οπότε τι δείχνουμε και αυτέ έτσι να. Σωστά.